που έγραψε στην πρόφεσσα η Κατερίνα είναι και πρωτόγνωρα και ανήκουστα στο δυτικό κόσμο εμπορίας. Σήμερα είναι το 2017 που στην Αμερική συζητάμε για την κατάργηση των εκτρώσεων, ο καθολικισμός στην Ιταλία το ίδιο, που στην Πολωνία καταργήθηκαν και οι γυναίκες έκαναν απεργίες, για μια κατάσταση η οποία το 1917, 100 χρόνια πριν, μπήκε μπροστά ένας μηχανισμός κοινωνικού μετασχηματισμού πραγματικού. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν μιλάμε για τον ρόλο της γυναίκας στις κοινωνικές επαναστάσεις και στις κοινωνικές εξεγέρσεις να παρακολουθήσει κανείς την απέναντι πλευρά. Δηλαδή, με ποιο τρόπο ο δυτικός κόσμος, ο υπεριαλισμός, παρουσίαζε τη γυναίκα βολσεβίκα, τη γυναίκα στην κοινωνική επανάσταση και τα ρόλα σε αυτή. Έτσι, είναι ενδεικτικό ότι σε σχέση με τις βολσεβίκες κυκλοφόρησε στη Δύση μια πολύ ευρεία φήμη, ας πούμε, και μια εικόνα ότι ο κομμουνισμός, η Μπολσεβίκη, αφαιρούν από τη γυναίκα τη φύση της. Μια φύση η οποία βιολογικά και φυσικά είναι ευαίσθητη, ρομαντική, ήσυχη, κλεισμένη στην ιδιωτική οικογενειακή ζωή και στη μικρότητα. Και αυτό είναι, ας πούμε, χαρακτηριστική μια ταινία που βγήκε το 39, η Νινότσκα, που παίζει η Γκρέτα Γκάρμπο, ένα μπολσεβίκικο κορίτσι, που πάει για αποστολή του κόμματος στο Παρίσι και γνωρίζει τις χαρές του καπιταλισμού. Και από άχαρη και αγέλαστη γυναίκα γνωρίζει τον έρωτα, τον ρομαντικό έρωτα, και λέει: μα δεν είναι και τόσο κακός ο καπιταλισμός τελικά. Αυτή είναι η εικόνα που έχουν για τη θέση της γυναίκας και τον ρόλο της ακόμα. Και από αυτή την εικόνα, αν το πάει και κανείς ακόμα πιο μετά, στα χρόνια του ψυχρού πολέμου, υπάρχουν δεκάδες αφίσες που παρουσιάζουν τη γυναίκα στη Ρωσία να τη βιάζει ένας τεράστιος τύπος. Χέρια, τεράστια χέρια πιάνουν τη μάνα και το παιδί και την πάνε πίσω. Αυτή είναι η εικόνα που έχουν για τη γυναίκα, όπως και την είχαν και στη Μαροκή Κίνα και στη Μεγάλη Πολιτική Επανάσταση, όπως την είχαν ακόμα και εδώ στην Ελλάδα, που βλέπαν την εικόνα της αντάρτισσας και τη λέγανε πόλη. Είναι επίσης ενδεικτικό, το βρήκα έτσι ψάχνοντας, και είναι τραγικό και αστείο ταυτόχρονα. Ένα εχαγευμένο γράμμα, το οποίο δημοσιεύτηκε σε μια εφημερίδα στον Ελληνικό Εμφύλιο για το τι γίνεται με τις γυναίκες τις κομμουνίστικες επιτέλους. Και είναι ένα ψεύτικο πλαστονευμένο γράμμα, όπου δίθεν μια υποτιθέμενη συντρόφισσα Έλλη απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στις γυναίκες της Ελλάδας να επιδίδονται σε σεξουαλικές πράξεις. Και γράφει στα λασίτικα παλικάρια που οι σεξουαλικές ορμές τους θεριεύουν στο βουνό και στον πόλεμο για να είναι καθάριο το κεφάλι τους με πλευρά από το κυριάρχηση, στο σάρκινο λειτουργήμα πρέπει κάθε συναγωνίστρια και κάθε συντρόφισσα να δίνεται για χαρτίρι του αγώνα. Σύντροφοι, επίσης τα ίδια λέγανε ακόμη για τις γυναίκες που αγωνίζονται στο αστικό πλαίσιο, στους φοραζέτες. Τις λέγανε αντίπατρες, κρυές, ξέρω εγώ, και μη γυναίκες, ανθρώπινες. Πρόκειται για μια σύγκρουση κόσμου, σύγκρουση κοσμοθεωριών. Αυτό υπερασπίζονται και αυτό υπερασπιζόμαστε. Τα γεγονότα τα ανέλησε τέλεια η Ντόρσα Κατερίνα, δεν θα επεκταθώ. Και τις τεράστιες νομικές και πραγματικές μεταβολές, πραγματικά πρόκειται όχι απλά για μια νομική κατοχύρωση, πολύ σωστά το έθεσε η Ντόρσα. Πρόκειται για μια σύγκρουση μέσα στην κοινωνία. Αυτό, δηλαδή η σύγκρουση ιδιαίτερα με τα καθυστερημένα στρώματα της υπαίθρου και τα αγροτικά στρώματα ήταν τεράστια. Πραγματικά σημειώθηκαν τραμπουκισμοί, δολοφονίες γυναικών που πήγαν μπροστά σε αυτή τη διαδικασία. Το ανέλαβαν οι ίδιες. Εγώ και πολύ θα ήθελα να μιλήσω για το τι ακτινοβολία έχει αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, αυτά τα γεγονότα που πραγματικά δεν είναι γνωστά. Γιατί πρέπει να μαθευτούν. Γιατί, σε τι μας βοηθούν σήμερα στο αριστερό σοσιαλιστικό κίνημα, τι έχει προσφέρει για την προοπτική, την κομμουνιστική αυτή η ιστορία. Άρα, λοιπόν, κανείς. Θα βάλω τρία ερωτήματα. Υπάρχει πολιτική στρατηγική για το γυναικείο ζήτημα στην αριστερά? Και ποια είναι η σχέση της με τα μεταβατικά ενδιάμεσα αιτήματα για την απελευθέρωση, τη χειραφέτηση της γυναίκας για το γυναικείο ζήτημα? Και δεύτερον, ποια είναι η σχέση του γυναικείου ζητήματος με το εργατικό κίνημα και το ευρύτερο κοινωνικό κίνημα? Είναι ερωτήματα που δεν έχουν επιληφθεί, σύντροφοι. Είναι ζητήματα που θίγονται πάνω από έναν αιώνα. Υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι έχει μια αξία, μια σύντομη αναδρομή στο τι γίνονταν πριν τον Οκτώβριο. Πέρα λοιπόν των απεργιών και του εργατικού κινήματος, τέλη 19ου, αρχές 20ου αιώνα, όπου, για παράδειγμα στην Αμερική, με την απεργία ψώμη και τριαντάφυλλο, το 1912 στην Αμερική,
των βιομηχανικών εργατών του κόσμου. Οι γυναίκες μέσα στο εργατικό κίνημα κατέκτησαν την υπόστασή τους, την αυτοτελή τους υπόσταση, ως γυναίκες εργάτριες που αγωνίζονται. Είναι τεράστιο το κεκτημένο αυτό. Τι γινόταν πριν στη Δύση? Δεν ήταν ασφαλώς καινούριο το γυναικείο ζήτημα, ούτε το έφτιαξαν πρώτα οι σοσιαλιστές και οι κομμουνιστές. Υπήρχε και το φιλελεύθερο, ας πούμε, γυναικείο κίνημα, το πρώτο κύμα, γνωστό το πρώτο κύμα του φεμινισμού, το οποίο έδωσε σημαντικούς αγώνες και πέτυχε και σημαντικές νίκες και κατά κύριο λόγο τη νομική, ας πούμε, πολιτική απόδοση δικαιωμάτων, το δικαίωμα της ψήφου γύρω από εκεί συγκροτήθηκε. Θα το πάρω. Πάτε λίγο πιο μακριά. Κατέβασε το και να ακούσετε και έτσι. Δεν το ξέρω. Κατέβασε το τραπέζι και να δεν σας εσύ, έχουμε θέμα με το με το Μαριετσάκι. Το φιλελεύθερο κίνημα που αναπτύχθηκε κατά κύριο λόγο στη ΣΥΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία. Όπου υπήρχαν και ενδιαφέρουσες και πολύ σημαντικές θεωρητικές συμβολές από γυναίκες και όχι μόνο από άντρες, όπως ο Τζον Στιούαρτ Μιλ. Ήταν, ας πούμε, και η γνωστή Μαρία Στιούαρτ, που ήταν μια μαύρη γυναίκα, ελεύθερη μαύρη γυναίκα. Ήταν το σύμβολο του αμερικάνικου φεμινισμού, η Ελίζαμπεθ Κάντι Στάντον, η οποία ξεκίνησε από υπερασπίστρια του κινήματος για την κατάκτηση της δουλείας. Το ερώτημα είναι, ποιο είναι το πολιτικό όριο αυτών των κινημάτων, πού έφτασαν. Εκεί λοιπόν έχει ένα ενδιαφέρον να δει κανείς τη συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία ξεκίνησε οργανώνοντας μαζικά γυναίκες με δυναμικές φορές πάλης να αγωνίζεται για το δικαίωμα των γυναικών. Κατέληξε όμως όταν στα 1870 τέθηκε το ζήτημα της 15ης τροποποίησης του Αμερικανικού Συντάγματος να δοθεί ψήφο στους μαύρους άντρες, να εναντιωθεί αυτή η γυναίκα και αυτή η οργάνωση σε αυτό το δικαίωμα. Γιατί θεώρησε, είχε καταλήξει σε μια άποψη ότι το δικαίωμα της πολιτιακής ύπαρξης, της ύπαρξης του πολίτη, ήταν για τους μορφωμένους, στη μορφωμένη ψήφο. Δεν αφορούσε λοιπόν ούτε τις μαύρες γυναίκες, ούτε καν τους μαύρους άντρες. Δεν αφορούσε τους αμόρφωτους, τους τραπούκους και τους ηλίθιους, έτσι όπως αναφέρονται. Αυτές οι επεξεργασίες, αν και σοβαρές, γιατί ήταν πραγματικά καινούργιες, είχαν ένα πολιτικό όριο. Ποιο ήταν αυτό? Ότι δεν έχουν την πηγή. Αναγνώρισαν το δικαίωμα της γυναίκας να έχει ισότητα στο πλαίσιο του ορθού λόγου. Είμαι και εγώ ορθολογικών, αστικός και ελευθερισμός, πρέπει να μου αποδοθούν τα ίδια δικαιώματα. Ήταν ωστόσο, αν και σημαντικά, και βέβαια δεν είχαν όλες την ίδια μορφή, και παράδειγμα οι σουφραζέτες είχαν πολύ δυναμικές μορφές πάλης και κυνηγήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό, ωστόσο είχαν όλα ένα πολιτικό όριο. Δεν αφορούσαν όλες τις γυναίκες. Δεν αφορούσαν επίσης όλη την καταπληκτική κοινωνία. Και το πιο ενδεικτικό, και να κλείσω με αυτό το κεφάλαιο, για το πρώτο φεμινιστικό κύμα του φεμινιστικού κινήματος είναι ποιο είναι το όριο του και η μοιοπία του σε ένα μεγάλο βαθμό. Ότι το δικαίωμα της ψήφου, γύρω από το οποίο επικεντρώθηκε ο όργανος των γυναικών εκείνων, δεν αφορούσε εκείνη την περίοδο, όπως και αργότερα από αυτή την περίοδο, καν όλους τους άντρες. Δηλαδή στη Δύση, Αμερική, Αγγλία, Ρωσία, δεν ψήφιζαν όλοι οι άντρες. Οι φτωχοί δεν ψήφιζαν. Υπήρχε εισοδηματικό κριτήριο και κριτήριο ιδιοκτησίας ή φορολογικής υποχρέωσης μέχρι το 1920 και στην Αμερική μέχρι το 1964 να τηρήσει τις φορολογικές υποχρεώσεις. Υπ' αυτή την έννοια, ο μαρξισμός πλέον, ο Μάρξ και ο Έγκελς με τις πρώτες αναλύσεις θέτουν κάτι καινούριο. Θέτουν το ζήτημα σε μια νέα κατάσταση. Δηλαδή, ποια είναι τα δικαιώματα της γυναίκας και ποια είναι η καταπίεση της και η φύση της μέσα στη συγκεκριμένη κοινωνία που ζούμε και τον τρόπο που αυτή δομείται στην καπιταλιστική κοινωνία. Έτσι, τίθεται το πολύ καινοτόμο ζήτημα και ριζοσπαστικό της διπλής καταπίεσης. Ότι δηλαδή η γυναίκα δεν καταπίεζεται μόνο επειδή υπάρχει μια επιβιωμένη προκατάληψη ή μόνο από τους επιμέρους άντρες με τους οποίους σχετίζεται, το σύζυγο ή τον πατέρα. Καταπιέζεται γιατί αυτή η καταπίεση εξυπηρετεί μια ολόκληρη κοινωνική συγκρότηση, τον καπιταλισμό. Ακριβώς επειδή, έτσι όπως αναλύθηκε από τον Μάρξ και τον Έγκελς, η διατήρηση με νύχια και με δόντια και η αναπαραγωγή του πατριαρχικού μηχανισμού της οικογένειας είναι κύριας σημασίας και για την οικονομική βάση και δηλαδή για το λόγο ότι η γυναίκα με την απλήρωτη δουλειά της αναλαμβάνει πάνω της να υπομίζεται ένα κόστος αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης που θα πλήρωνε κανονικά ο κεφαλαιοκράτης, αλλά και με τον λειτουργικό πολιτικό της ρόλο. Ότι κρατάει, το περιέγραφε αυτό ο Έγκελς, κρατάει τον εργάτη στο σπίτι του κλεισμένο, στο ατομικό μικρό του πλαίσιο, μη συνειδητοποιώντας την ταξική του συγκρότηση. Ασφαλώς, αυτές οι επεξεργασίες
ήταν πάρα πολύ θεματικές, γιατί έθεταν πλέον τώρα το ζήτημα σε καινούργια βάση. Δεν ολοκλήρωσαν όμως μία πρόταση, μία προοπτική για το γυναικείο ζήτημα. Αυτό, κατά την δική μου άποψη τουλάχιστον, ήταν και η κατάκτηση του Οκτώβρη. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Οκτώβρης πάνω σε αυτές τις επεξεργασίες μπόρεσε και έδωσε μια πολιτική προοπτική. Πρώτη φορά έγινε αυτό. Ότι με ποιο τρόπο θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Πώς δηλαδή πέρα από τα επιμέρους ζητήματα που ενδεχομένως και ο καπιταλισμός μόνο θα τα ενσωματώνει, ακριβώς γιατί είναι νίκες, νίκες των γυναικών, νίκες του κινήματος του κοινωνικού για τα δικαιώματα. Από εκεί και πέρα, πώς θα μπορέσει να δουν οι όροι που αναπαράγουν την καταπίεση, την έμφυλη, την καταπίεση τη σεξουαλική. Αυτά λοιπόν τα μέτρα πάρθηκαν και οι προσπάθειες να εφαρμοστούν, νομίζω ότι για εμάς και για την αριστερά του σήμερα, δίνουν αυτό το παράδειγμα ότι υπάρχει πολιτική προοπτική και η οποία, αν θα μπορούσα εγώ να την αξιονίσω σε δύο κόμπους, ας πούμε, θα είναι πρώτον ότι πρέπει να χτυπηθεί ο μηχανισμός της οικογένειας, πρέπει να τσακιστεί και να καταργηθεί. Δεν μπορεί δηλαδή να αναπαράγεται αυτό το πράγμα. Και αυτό επίσης ήταν καινοτόμο, γιατί το προηγούμενο φεμινιστικό κίνημα πάτησε πάνω στον οικογενειακό μηχανισμό και πολλές φορές το αναπαρήγαγε ως επιχείρημα για το δικαίωμα της γυναίκας. Ότι επειδή είμαι μάνα και έχω αυτό το ρόλο, το χώρο των συναισθημάτων, πρέπει να μου αποδοθεί γιατί προσφέρω στην κοινωνία. Όχι, πρέπει να χτυπηθεί και να τσακιστεί, γιατί θα αναπαράγει για πάντα την έμφυλη διάκριση. Και όχι μόνο για τα ζητήματα της γυναίκας, αλλά και τα ζητήματα του σεξουαλικού προσανατολισμού. Μιλάμε για ζητήματα τα οποία έχουν στον πυρήνα τους την αναπαραγωγή και την υπεράσπιση του πατριαρχικού μηχανισμού της οικογένειας. Και δεύτερον, το Οκτώβρης με όλα αυτά τα ζητήματα που έφυξε η Κατέρινα, τα ανέλησε τους ωραία, έβαλε ζητήματα τα οποία εμφανίστηκαν στη σκέψη του κινήματος και της αριστεράς δεκαετίες μετά. Δηλαδή το να λέει κανείς ότι η γυναίκα όχι απλά πρέπει να ανακουφιστεί από την οικογενειακή εργασία, δηλαδή να πληρώνεται ή να αναγνωρίζεται ότι είναι εργασία ή να παίρνει άδειες. Όχι απλά. Αλλά πρέπει να παθεί από πάνω της αυτή η αρμοδιότητα. Δεν είναι δική της αρμοδιότητα. Αυτό το ζήτημα ήταν τεράστιο. Είναι ακόμα ζήτημα το αν αυτό το σκεφτόμαστε, ας πούμε, εμείς. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, το ζήτημα της σεξουαλικής απελευθέρωσης, δηλαδή ότι η σεξουαλικότητα της γυναίκας και του ατόμου δεν σχετίζεται με τον γάμο. Δεν σχετίζεται πολύ μάλλον και πολύ πιο δύσκολο ζήτημα με την τεκνοποίηση. Είναι ένα πράγμα το οποίο για τους καιρούς που μιλάμε, το 1917, αγγίζει ζητήματα όπως η έννοια του κοινωνικού φίλου, όπως η έννοια της σεξουαλικότητας που επεξεργάστηκαν οι θεωρητικοί, ας πούμε, και οι διανοητές από το 60 και μετά. Δηλαδή πράγματα ανήκουστα εκείνη την περίοδο. Αυτή νομίζω ότι είναι η μεγάλη συμβολή του Οκτώβρη, ότι επιτέλους μας έδωσε μια πολιτική στρατηγική για την επίλυση αυτών των διακρίσεων στη βάση του φύλου του σεξουαλικού προσανατολισμού και τα οποία ζητήματα αυτά συνδέονται άρρηκτα με τον τρόπο που εμείς σκεφτόμαστε σήμερα. Δυστυχώς, επρόκειτο για μια πολύ σύντομη ριζοσπαστική άνοιξη, ακριβώς γιατί και η πίεση, ασφαλώς και η πίεση από την κοινωνία και τις μεγάλες κοινωνικές συγκρούσεις που έπρεπε να δοθούν, που αναπαρήγαγαν πολλά στόματα σε μεγάλο βαθμό την προϋπάρξη παλιούς τρόπους και τις παλιές τακτικές, αλλά και το γεγονός ότι επικράτησαν οικονομίστικες αντιλήψεις ότι το βασικό είναι η οικονομική ανάπτυξη, από εκεί και πέρα όλα θα έρθουν με έναν τετερμινιστικό φυσικό τρόπο, έβαλαν ένα τέρμα σε αυτή τη διαδικασία. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε σήμερα να δούμε κάποια αποτελέσματα, ας πούμε, πιο ειδικά να λέμε να έγινε αυτό. Ωστόσο, και σαν πρακτική εφαρμογή, μας έδειξαν ότι οι γυναίκες εκείνης της εποχής μπόρεσαν να πάνε κόντρα στο σπίτι τους και να προβούν μπροστά, να βάλουν το κεφάλι τους για να πάνε να μιλήσουν στο Συμβούλιο και στο Σοβιέτ για τη σεξουαλικότητα της γυναίκας. Αυτό έγινε, γινόταν. Όπως γινόταν και στην Κίνα τα πρώτα χρόνια. Ο ρόλος της γυναίκας στην Επανάσταση, λοιπόν, νομίζω, πρέπει να ερευνηθεί ακόμα περισσότερο. Σε σχέση με μετά, έπαψε, πήγε ένα τέλος, μετά τι έγινε. Από εκεί και πέρα, περισσότερο έχει κανείς να δει ποιες ήταν οι διεκδικήσεις του φεμινιστικού κινήματος μεταπολιτικά, από το 1945 ας πούμε και μετά και μέχρι σήμερα, οι οποίες μπήκαν σε μια νέα βάση και νομίζω ότι έχουν σχέση και με αυτή τη διαδικασία, δηλαδή το γεγονός ότι το γυναικείο κίνημα συνδέθηκε με ευρύτερες κοινωνικές διεκδικήσεις.
Αυτό ήταν το γυναικείο κίνημα, το φεμινιστικό, πολύ σημαντικό, τις δεκαετίες του 60, το 50, τέλη, 50, 60 και 70, το οποίο ήταν αναπόσπαστο τμήμα του ευρύτερου κοινωνικού κινήματος. Ήταν δίπλα στο πλάι στις ίδιες αλυσίδες με το αντιπεριαλιστικό κίνημα, με το κίνημα για την απελευθέρωση και την κατάρρευση των διακρίσεων των ρομάτων στην Αμερική, με το κίνημα γενικά και την κατάρρευση των διακρίσεων. Αυτό το κίνημα γεννήθηκε σε ένα νέο πλαίσιο. Το νέο πλαίσιο που έθεσε ο καπιταλισμός και ο υπεριαλισμός για τη γυναίκα μετά τον πόλεμο. Ασφαλώς, πολλά από τα αιτήματα του πρώιμου κίνηματος του γυναικείου είχαν ικανοποιηθεί. Η γυναίκα ψήφισε, ας πούμε, τις πιο πολλές φορές, αξιόλογες πάντως, όπως στην Σουηδία, αν δεν ολάβει, που άρχισε το 70. Η Ελβετία. Αλλά τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Είχαν μια νομική τυπική ισότητα. Πέρασαν οι τροποποιήσεις στα συντηρητικά στράματα, καμία διάκριση στη βάση του φύλου. Η γυναίκα, ωστόσο, δεν έπρεπε να καταπιέζεται. Αυτή ήταν μια συνειδητοποίηση πάρα πολύ σημαντική. Μπήκε σε ένα νέο πλαίσιο που και πάλι ο πυρήνας τους της καταπίεσης ήταν η οικογένεια. Η μάνα Αμερικανίδα, τι ωραία, περνάει ωραία στο σπίτι, έχει τα υλικά αυτά. Και το ζήτημά της είναι τι ωραίες νέες μικροσυσκευές, ας πούμε, θα μπορεί να την απαλλάξουν από το φόρτο της δουλειάς. Αυτό το πλαίσιο το έσπασε και αυτή την βιτρίνα το γυναικείο κίνημα που γεννήθηκε από τα τέλη της δεκαετίας 50 και το 60 και με τις μεγάλες ιδέες και σημαντικές επεξεργασίες του Μάη του 68. Σε αυτές τις δεκαετίες, στο δεύτερο κύμα του φεμινιστικού κίνηματος και μετά, μπήκαν πιο θεωρητικές βάσεις στα ζητήματα που ψηλάψε και άρχισε ο Οκτώβρης τόσες δεκαετίες πριν. Δηλαδή, πήγε η βάση της έννοιας, της ιδεολογίας, της πρακτικής. Το γεγονός δηλαδή ότι ασφαλώς η καταπίεση, η άγρια διάκριση πατάει και αξιοποιεί και μάλλον δημιουργείται και αναπαράγεται ακριβώς επειδή υπάρχει η οικονομική εκμετάλλευση των τάξεων, δεν είναι όμως μόνο αυτό. Υπάρχει μια σχετική αυτοτέλεια του κράτους, σαν ένα συνόλου μηχανισμών της ιδεολογίας, η οποία είναι βίωμα, είναι το βίωμα του κάθε ενός μας που γεννηθήκαμε σε μια οικογένεια με συγκεκριμένους πολιτικούς ρόλους και αντιλήψεις για το φίλο της κόρης ή του γιου, είναι ένα βίωμα το οποίο αναγνωρίζεται ως αυτοτέλες, αναπαράγει την καταπίεση. Τέτοιες επεξεργασίες όπως έκαναν στοχαστές και ρεύματα όπως ο Αρκουσέ, ο Πουλατζάς, ο Φουκό ή επίσης το πολύ σημαντικό ζήτημα του φύλου, τι είναι φύλο. Η πρώτη, ας πούμε, διάκριση του κοινωνικού φύλου, του βιολογικού φύλου και ακόμα και η ύστερη σύγχρονη, ας πούμε, αμφισβήτηση του αν υπάρχει καν το βιολογικό φύλο. Δηλαδή, ζητήματα που άρχονται του πυρήνα της καταπίεσης και των γυναικών και των ομοφυλοφιλών και όλων των ανθρώπων που αναζητούν μία ταυτότητα χωρίς να τους αποδίδεται. Νομίζω ότι αυτά είναι τα μεγάλα διδάγματα του Οκτώβρη. Μπορώ να συνοψίσω κάπως, ας πούμε, όλη αυτή την αναδρομή. Νομίζω ότι ο Οκτώβρης ήταν μια σφήνα μέσα στην ιστορία. Ήταν μια άνοιξη, αναπάντεχη. Δεν μπορούσε να διανοηθεί ο κόσμος τέτοιου είδους σκέψεις εκείνη την περίοδο. Κι όμως έγιναν πολλές. Και γιατί. Γιατί μπόρεσε να συνδικάσει πρώτον να αναγνωρίσει την αυτοτέλεια του ζητήματος. Ότι υπάρχει αυτοτέλεια, πρέπει να το επεξεργαστούμε το ζήτημα της γυναικείας καταπίεσης. Δεύτερον, να δώσει φωνή. Να δώσει φωνή μέσα στα Σοβιέτ, να δώσει φωνή μέσα στην πολιτική, στις γυναίκες, τις ίδιες. Και τρίτον, και πάρα πολύ σημαντικό, να αναγνωρίσει την κοινωνική και πολιτική βάση αυτής της καταπίεσης. Νομίζω λοιπόν ότι αν κανείς θέλει να συνοψίσει, πρέπει να πει δύο πράγματα. Αν θέλουμε να απελευθερώσουμε, να πάψουμε μάλλον την καταπίεση που υφίσταται όχι μόνο γυναίκα, αλλά όλος ο κόσμος ο οποίος δέχεται διακρίσεις, θα πρέπει όχι μόνο να αναγνωρίσει αυτή την πραγματικότητα, αλλά να αναγνωρίσει και την κοινωνία της συγκεκριμένη μέσα στην οποία αυτή η καταπίεση συμβαίνει. Δηλαδή το ιστορικό πλαίσιο, το ιστορικό τόπο και χρόνο που είναι ο καπιταλισμός. Αυτό εξυπηρετεί η καταπίεση που δέχεται ο καθένας στη βάση του φύλου, στη βάση του σεξουαλικού φαντασμού, στη βάση της καταγωγής. Δεύτερον, ότι όμως αυτά τα θέματα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αναπαράγονται και με τη δική τους δυναμική. Με το βίωμα και την ιδεολογία και την πρακτική που αναπαράγεται με μια σχετική αυτοτέλεια. Ο σεξισμός σαν έννοια που είναι παρόν παντού, στην καθημερινότητά μας. Και τρίτον, πρέπει να βρούμε μια πολιτική προοπτική, η οποία είναι και ο στόχος, ας πούμε, όλων μας, όταν σκεφτόμαστε ότι θα φτιάξουμε μια άλλη κοινωνία.
Αυτό το πράγμα απαιτεί και την πολιτική εξουσία. Δεν είναι απλό να πεις ότι θα φέρω την χειραφέτηση. Δεν είναι μόνο η ισότητα. Η έννοια της χειραφέτησης είναι πολύπλευρη και πιάνει τα πιο βαθιά ζητήματα, τα πιο δύσκολα, τη σεξουαλικότητα για παράδειγμα. Αυτό απαιτεί πολιτική εξουσία. Πρέπει, ας πούμε, και αν μπορούμε να μιλάμε για ένα μιλωτικό όραμα, θα πρέπει το κράτος της εργατικής τάξης να τα επιβάλλει αυτά τα θέματα. Να τα πάρει πάνω του. Δεν μπορεί να αναπαράγει τις παλιές σχέσεις. Πρέπει να επιβληθεί με το πολιτικό πρώτο πρόγραμμα, την ιδεολογική του πολιτική και την πρακτική του στις μάζες. Και τελευταίο, νομίζω ότι είναι το ζήτημα της επικαιρότητας, το οποίο δεν χρειάζεται καν να αναφερθεί κανείς. Δηλαδή, νομίζω ότι αν σήμερα μιλάμε για καταπίεση, μιλάμε για την καταπίεση της γυναίκας στη δουλειά, στο σπίτι, στο κοινωνικό της ρόλο, μιλάμε για την καταπίεση κάθε ατόμου που έχει διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, μπροστά σε αυτά τα ζητήματα, πάντα νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι επιστρατεύεται η οικογένεια. Ο γκέι που απειλεί την οικογένεια την ελληνική και τις αξίες της, η γυναίκα η λεσβία που απειλεί αυτή την αξία, ο μουσουλμάνος που έρχεται από βάρβαρος να μας φάει τις οικογένειες, με τις καλές τις λευκές, όλες οι διακρίσεις πατάνε σε αυτόν τον μηχανισμό που πρέπει να τσακιστεί. Δεν έχω σύντροφο και στροφή να πω άλλα. Νομίζω ότι ανοίγει μια πολύ πλούσια συζήτηση. Και ένα πολύ βασικό συμπέρασμα από τη δική μου τουλάχιστον τη μελέτη είναι ότι ο αγώνας για τη χειραφέτηση της γυναίκας είναι αγώνας για τη χειραφέτηση της κοινωνίας, αλλά και το αντίθετο.